Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Η κυρία Αρετή από την Ελβετία λέει προς τον κύριο Βλάχο: τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το θέμα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνεί σε αυτό ο κύριος Βλάχος. Εγώ πρωτοστάτω σε αυτό. Ενώ ο κύριος Αναστάσιος από την Κύπρο, διεθνές κοινό έχουμε θέμα, και Ελβετία, Κύπρο, δούλευα 20 χρόνια στο ΝΑΤ. Δεν πήρα εφάπαξ, ακόμη δεν έχω πάρει σύνταξη από το ΝΑΤ. Πού θα πάει αυτό? Είναι το πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων. Τι πρέπει σε αυτό να γίνει? Πάντως υπολογίζουμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε δώσει τα παλιά και αυτό που είπα πριν και ότι νέες συντάξεις. Από πού είναι τα λεφτά? Από τα λεφτά πού θα τα βρείτε? Τα 7,5 δις που είναι απλήρωτα. Ξέρετε κάτι, δεν είναι πάντα μόνο έλλειψη χρημάτων. Είναι και η διαδικασία που γίνεται. Το πώς γίνεται. Περιμένουν οι άνθρωποι υπολογισμό ενσύμων 3 χρόνια. Όχι μόνο τη συντάξη μόνο, αλλά τα πλήρωτα, τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου. Όχι, άλλα τα ληξιπρόθεσμα, απαντώ στις συντάξεις. Δεν απαντώ στο υπόλοιπο κομμάτι, απαντώ για τη συντάξη. Τα ληξιπρόθεσμα είναι άλλο. Αλλά κυρία Καρακώστα, μήπως ο υπολογισμός των ενσύμων και όλα τα υπόλοιπα καθυστερούν επίτηδες? Δεν υπήρχαν. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Εγώ πιστεύω πως ναι και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν δίνεται ούτε καν αυτό το έναντι, καθυστερεί ακόμα και αυτό, το οποίο είναι πολύ εύκολο. Λες ότι έναντι της σύνταξης όποτε βγει, πάρε το συγκεκριμένο ποσοστό. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να γίνει ενιαίο το ταμείο, πρέπει να γίνει ένας συνολικός επαναυπολογισμός. Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε πάρα πολύ και καλά. Ο κύριος ότι το νέο ταμείο ξεκίνησε με πάνω από ένα δις παθητικό χρέος. Εάν το καταφέρουμε, καταφέρουμε, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο επίτευγμα είναι το να υπάρξει ένα ενιαίο ταμείο. Κανείς δεν διαφωνεί, αλλά ακόμα και τα προηγούμενα σύστημα που φτιάχτηκαν, κυρία, πάλι σε 7 και το άλλο, πάλι είχαν προβλήματα. Δεν μπορεί να συνοηθεί το ένα ταμείο με το άλλο. Ναι, τώρα όμως θα είναι ένα ενιαίο το ταμείο. Μέχρι όμως να λειτουργήσει, αν είναι να λειτουργήσει όμως, αν δεν είναι δοκιμαστικά να δει. Ναι, γι' αυτό αφήνουμε ένα χρονικό διάστημα περίπου 7-8 μηνών. Δεν είναι πανάκια το ένα ταμείο. Δεν είναι πανάκια το ένα ταμείο. Υπάρχει, όχι, έχει σημασία το πόσο δίκαιο είναι το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή, θα υπάρχει αυτή η ελάχιστη σύνταξη αυτών των 380 ή στα 15 χρόνια 340 κλπ. Και από εκεί και πέρα, πόσα χρόνια δούλεψες, πόσα ένσημα εισέφερες, έτσι θα πληρώνεσαι και τη σύνταξή σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παίρνανε τεράστιες συντάξεις άνθρωποι που δουλεύαν 15 χρόνια, που στα 40 τους ήταν εκτός δουλειά. Κύριε Παρακώστα, η εξίσωση εργαζόμενη, άνεργη συνταξιούχη, δεν βγαίνει. Πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συντηρήσει ταμεία. Αφήστε το να το δούμε. Δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση. Δεν βγαίνει γιατί έχουμε 1 εκατομμύριο τόσο ενέργους. Προφανώς. Άρα πρέπει να υπάρχει διπλό σύστημα. Να μπει και η εργασία στη μέση. Ακριβώς και την εργασία και την παραγωγικότητα, την οποία σας είπα νωρίτερα. Εκεί προσέξτε τώρα να δείτε. Προσέξτε λίγο να το πούμε. Ευτυχώς ο κύριος Βλάχος χρησιμοποιεί σωστές εκφράσεις. Λέει μπορεί να χειροτερεύσουν τα θέματα. Άρα είναι δυνητικό. Μπορεί όμως και να καλυτερεύσουν, κύριε Βλάχο. Και πρέπει να δούμε. Τα δύο στον αέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το δεύτερο σκέλος. Πώς μπορεί να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Ας πούμε να παρατηρήσουμε ότι φέτος οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ότι ήρθαν περισσότερο συνάλλαγμα με τους τουρίστες, και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Μα δεν θα διορθωνόταν τα πράγματα από την Ελλάδα. Όχι, δεν ήταν περισσότερο. Περισσότεροι τουρίστες ήταν. Δεν ήταν περισσότερα χρήματα. Προσέξτε να δείτε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Διότι πρέπει να δείτε το συνολικό αποτέλεσμα. Θα επιστρέψουμε, αλλά. Όχι, είναι ανακοίνωση της Τράπεζας Ελλάδος. Ας ακούσουμε τι λέει. Είναι μικρότερο. Ναι, μπορεί. Προσέξτε να δείτε. Όμως οι άνθρωποι έφαγαν εδώ. Και δεν είναι το μαύρο χρήμα. Όχι, δεν είναι μαύρο χρήμα. Διότι δεν πέρασε από τράπεζα. Κύριε Κουγιουμτζή, ήρθε μετρητό. Κύριε Κουγιουμτζή, έρχονται και άλλα λουκέτα. Και οι προτεραιότητες σας ποιες πρέπει είναι που ζητάτε? Από ό,τι φαίνεται, εάν και εφόσον οδηγούμαστε στην ίδια συνταγή και μάλλον έχουμε την ίδια συνταγή λιτότητας, έχουμε να πληρώσουμε 2,5 δις ευρώ παραπάνω φόρους το 2017. Είναι κοντά στα 3,3 οι συνολικές επιβαρύνσεις, και υπολογίζοντας και τα 800 εκατομμύρια που είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή η πληροφόρη γιατί είναι επιβλήθηκαν? Είναι για τον καπνό, είναι για το ίντερνετ, τώρα την τηλεφωνία, είναι στα καύσιμα, είναι τηλεφωνία, όλα αυτά συνολικά. Καφές, μπύρα. Έτσι, βγαίνουν κοντά στα 2,5 δις. Καταλαβαίνετε ότι από τη μία πλευρά έχουμε
τα 2,5 δις. Από την άλλη πλευρά θα έχουμε μειώσεις στις συντάξεις, στους μισθούς, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα συρρυκνώνεται. Και πώς μπορεί να προϋπολογίζουμε για το 2017 2,7% ανάπτυξη, με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε 1,8 συν ιδιωτική κατανάλωση. Τη στιγμή, τη στιγμή που μέσα στα Χριστούγεννα είχαμε μείωση κοντά στα 10% του τζίρου, όταν μιλάμε για εορταστική περίοδο, και μεσοσταθμικά πέρσι σε σχέση με πρόπερσι. 100 εκατομμύρια δεν είναι 10% στα 4%. Στο εμπορικό κομμάτι μιλάω, γιατί μέσα στα 100 εκατομμύρια είναι και τα τρόφιμα. Τα 100 εκατομμύρια θα γίνει ο Σκορκίδης, σε επίσημη αναγίνωση. Εγώ μιλάω, κυρία Καρακώστα, εγώ μιλάω για καθαρά. Να με παρακολουθήσετε λίγο. Εγώ μιλάω καθαρά για το εμπορικό κομμάτι. Έτσι, εκεί αυτό που λέτε εσείς συνυπολογίζεται και τα τρόφιμα μέσα, είναι και τα και πολλά άλλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει αυτό που είπατε, κύριε Κουτζάνη, περισσότερα λουκέτα. Mm. Είχαμε συνολικά μέσα στο 16 κοντά στη 20.000 λουκέτα και πάνω από 55.000 άφησαν στην ανεργία τα λουκέτα αυτά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και την απασχόληση. Κοιτάξτε, ήταν διάφορα μαγαζιά. Ήταν και περισσότερα βέβαια καφέ, ήταν καφετέρειες, εστιατόρια. Είναι πολλά σε τέτοιου είδους καταστήματα που επιδοτούνταν και από τον ΟΑΕΔ, από το ΕΣΠΑ, που είπε η κυρία Καρακώστα, γιατί το ΕΣΠΑ δυστυχώς επιδοτήθηκαν. Εγώ μιλάω διαχρονικά, δεν με ενδιαφέρει τώρα για την τωρινή κυβέρνηση, για την προηγούμενη. Μιλάω διαχρονικά, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι η ίδια συνταγή. Εγώ θα ήθελα πραγματικά το πολιτικό σύστημα ενωμένο και το πολιτικό προσωπικό να βρει αυτό τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της χώρας και όλοι μαζί να κάτσουμε, και το πολιτικό προσωπικό, αλλά και εμείς οι φορείς, να δούμε πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από τα διέξοδά της. Δυστυχώς όμως δεν το βλέπουμε αυτό και δεν το βλέπουμε χρόνια τώρα, και δυστυχώς βλέπουμε μια ανεργία η οποία έχει εκτοξευθεί κοντά στο 25% και η ανεργία των νέων πάνω από 55%. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στέλνουμε τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά με εφόδια, στο εξωτερικό, στελεχώνουν ξένες επιχειρήσεις, ανταγωνίστερες επιχειρήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ίδια τη χώρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα, γιατί μου είπατε, κύριε Κουρή, πώς μπορούμε ουσιαστικά να βγούμε από αυτά τα διέξοδα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε να βάλουμε το τρένο της ανάπτυξης στις ράγες τους. Πρέπει να τελειώσουμε με την αξιολόγηση. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτή η κατάσταση. Αυτό αντανακλάται άμεσα στην αγορά. Είναι ψυχολογία, είναι κλίμα η αγορά, είναι και χρήμα. Το κλίμα δυστυχώς είναι αρνητικό. Αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση, αν δεν πάμε σε ποσοτική χαλάρωση, ούτως ώστε να μπορεί να παίρνουμε και εμείς οι ελληνικές επιχειρήσεις φθηνό και άφθονο χρήμα, για να μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί ως προς τις ξένες επιχειρήσεις, δυστυχώς δεν θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, το ΕΣΠΑ. Ακόμα υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 2 από τα 4 προγράμματα που έπρεπε να είχαν τελειώσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο και να είχαν δοθεί και τα πρώτα χρήματα, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Αξιολογούνται. Και φτάσαμε αρχές του έτους. Αυτά τα χρήματα είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή για την αγορά. Πρέπει να παίζουν στην αγορά. Τα χρειάζεται η μικρομεσαία επιχείρηση για να κινηθεί, να κινηθεί. Τι σας λένε οι υπουργοί που το συναντάτε και βάζετε τα θέματα αυτά? Σε όλες τις συναντήσεις, ξέρετε, αυτό που μας λένε, ότι κάνουμε υπερπροσπάθεια να συντομεύσουμε τους χρόνους, ότι κάνουμε υπερπροσπάθεια τουλάχιστον να μπούμε σε κάποιους ρυθμούς. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και κάθε φορά ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Και να πω και πριν μιλήσει η κυρία Καρακώστα, να μου πείτε μετά, να πούμε και για το ασφαλιστικό, γιατί έτσι συζητήθηκε. Ο ΑΕΔ είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή. Είχαμε 800 εκατομμύρια τρύπα, 11 δις είναι τα ληξιπρόθεσμα, συνολικά στο ασφαλιστικό είναι 26 δις και έχουμε τώρα πλέον 20... Και άλλα 94 είναι τα ψηφορίες. 94% τα ληξιπρόθεσμα. Πάμε, και αν υπολογίσουμε και τα 220 που είναι το συνολικό το εσωτερικό χρέος, και αν υπολογίσουμε και το 120 δις που είναι το χρέος μεταξύ των ιδιωτών,
Άρα το εσωτερικό χρέος περίπου φτάνει όσο το εξωτερικό. Μιλάμε για 640 δις συνολικό χρέος της χώρας. Και επιζητούμε τη διευθέτηση του χρέους της χώρας. Το εσωτερικό χρέος πώς θα το διευθετήσουμε? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κόκκινα δάνεια, 110 δις κόκκινα δάνεια, από τα οποία τα 65 δις είναι των επιχειρήσεων. Πώς θα διευθετηθούν όλα αυτά? Υπάρχουν τρομακτικές δυσκολίες. Και στο ασφαλιστικό 26,9% η επιβάρυνση. Μέχρι σε ένα ποσοστό εισοδήματος κοντά στα 12 με 15.000, ίσως να υπάρχουν και μειώσεις. Όχι, υπάρχουν μειώσεις. Μετά όμως από τις 20.000 εισόδημα εκτοξεύεται και μιλάμε για έμεση φορολογία. 20 με 30 έτσι, είναι ίσο και ναι, με πριν τέλος και πάντων, ναι, 30, μετά τα 30, κυρία Καρακώστα, εκτοξεύεται. Και μιλάμε ότι αν πάρουμε ένα παράδειγμα 50.000 κέρδος καθαρό και βάλουμε 29% φορολογία, 27% ασφαλιστικές εισφορές, φόρο αλληλεγγύης, φόρο επιτιδεύματος, ας βάλουμε και το έμφυα. Ξέρετε πόσο μένουν από τα 50.000? Το πολύ 10-12 χιλιάδες για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος από τις 50.000 κέρδος που είχε. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η συνολική επιβάρηση μιας επιχείρησης. Δεν κατεδικάζουμε τις επιχειρήσεις των αφανισμού που είπα και πριν. Ή τις οθούμε ουσιαστικά στο να πάνε είτε στη Βουλγαρία, είτε στην Κύπρο, είτε οπουδήποτε αλλού. Ήθελα λίγο να πω το εξής σε σχέση με τα προγράμματα. Είναι λάθος λογαριασμός και στα ποσοστά. Άμα κάνεις πρόσθεση δεν είναι 10. Λοιπόν, αν την κάνεις την πρόσθεση, τη μια γίνεται 60% το αυτό που πρέπει να δώσει, την άλλη γίνεται 100%, δεν γίνεται. Δεν είναι λογαριασμός, να πείτε τόσο λοιπόν, είναι, να μην μπορεί να μιλήσει κανείς. Όχι, γίνεται, γιατί λέμε τα ποσοστά, μα κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, βγαίνει. Πόσο είναι σε αυτό που πάμε σκάλι, 50.000 κέρδος. Πόσο θα πληρώσει? Θα πληρώσει, δεν ξέρω ακριβώς τώρα σε ποια κλίμακα μπαίνει, γιατί και οι κλίμακες δεν είναι με ένα στοιχείο. Δηλαδή κάνουμε τους φοροτεχνικούς. 29% είναι η φορολογία, κυρία Καρακώστα. 29% είναι η φορολογία. Κάνουμε τους φοροτεχνικούς, ενώ ο καθένας έχει τις δικές του απαλλαγές, έχει τα δικά του παιδιά, έχει τα δικά του πανεπιστήμια, έχει τα δικά του ανήλικα. Δεν είναι έτσι σε μια φορολογική δήλωση. Αφαιρούνται πράγματα συνεχώς. Μην κάνουμε τους φοροτεχνικούς μπροστά στα κανάλια. Είναι άδικο, γιατί φοβίζουμε τον κόσμο. Ναι, αλλά, και ο κόσμος φέτος, από πέρσι λέγανε φορολογήσεις, η πλειοψηφία του κόσμου πήρε επιστροφή. Πήραν επιστροφή φόρου. Δεν φοβίζομαι κανέναν. Λοιπόν, επιστροφή ας επιστρέψουν, ας επιστρέψει η πολιτεία τα 7,5 δις που οφείλει στις επιχειρήσεις. Και ας μιλάμε για τις άλλες επιστροφές. Ποιες επιστροφές? 7,5 δις οφείλει αυτή τη στιγμή. Έτσι, στους ιδιώτες. Και δεν έχουν επιστραφεί και στραγγαλίζονται οι επιχειρήσεις. Άλλο αυτό και άλλο αν δικαιούνται την επιστροφή. Άλλο αν επιστράφηκαν και άλλο αν δικαιούνται την επιστροφή. Εγώ σας έδωσα ένα απλό παράδειγμα. Μια σύγχυση. Κυρία Καρακώστα, ένα απλό παράδειγμα. Είναι σε εσάς ο λόγος, αλλά πρέπει να πάμε πρώτα σε διάλειμμα. Θα πάμε. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.